άλλη φορά να την προσέχετε. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν είστε πολύ καλά τη ειδόλια και... Επαγγελματικά προβλήματα. Μπα, και να έχετε τα καταλάβαινε. Αισθηματικής φύσεως. Άντρες. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι γιατί τέτοιες γυναίκες που τα έχουν όλα δεν μπορούν να βρουν τους σωστούς άντρες. Είναι γιατί οι σωστοί άντρες τα έχουν ήδη με τους γκομενούς τους. Μάλιστα, το πιες. Μισό λεπτό, μην τα αφήσετε μέχρι να τελειώσω. Σκάσε, μωρή. Ναι. Τι έγινε, τη βρήκες? Ναι, κύριε Αντένη μου, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Φυλάκια, ναι. Σε τι κατάσταση είναι? Τύφλα. Πρέπει να έχει πιει όσο πίνεις εσύ σε τρεις βάρδιες. Ναι. Ναι, ξύς και ξέρος. Και τι θα την κάνεις τώρα? Θα τη φέρω στο σπίτι σας. Όχι στο σπίτι μου, προς Θεού! Θα τη φέρω στο σπίτι σας, κυρία Αντένη μου. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κυρία Αντένη μου, σας αφήνω τώρα γιατί πρέπει να δώσω και κατάθεση. Ναι, τα λέμε. Γεια. Να φωνάσαι. Λοιπόν, τι λέγαμε? Για τους σωστούς άντρες. Α, ναι. Αλήθεια, εσύ τι μου πες, σε ποιο πολύ δύναμο δουλεύεις? Να τα μας, αρχίσαμε και τα σόκιν. Δουλειά σου εσύ ρε, έτσι. Καλά σου λέει χρυσό μου, τι ανακατεύεσαι? Βρε Αντένη, μήπως να πήγαινε σιγά σιγά σπιτάκι σου, γιατί το νυχτώσαμε. Ναι, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Αρκετή ησύχηση πήρα σήμερα. Δεν έχω όρεξη να ξυπνήσω για τη μαρούσκα για να εκτονωθώ. Άλλωστε, έχουμε μέρες για να ανακαλέσεις την απόφασή σου. Λοιπόν, φεύγω. Στο καλό και να μας γράψαν και δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα το φάξ στον Άγιο Πέτρο. Πέτρο, αγόρι μου, θα με πετάξεις μέχρι το σπίτι μου. Βεβαίως, κυρία Αντένη μου. Χαρά μου. Να σου λείπουν αυτά! Ακούσε εκεί τώρα, το βρήκαμε. Χαρά μου. Παρακαλώ. Έχει γιο η γυναίκα για να την πάει στο σπίτι της. Δεν είναι έρμη. Τη μάνα μου θα την πάω σπίτι της εγώ. Βρέστε, πέστε τσακίδια! Και έχουμε τόσα να πούμε για το γάμο σου. Έχει δίκιο εσύ, Φλόρα, πού να τρέξει εσύ, ενώ εμένα είναι στο δρόμο μου. Σε παρακαλώ πολύ, Πέτρο, που θα αφήσω κοξένους ανθρώπους να πηγαίνουν τη μάνα μου στο σπίτι της. Είναι καθήκον μου να τη συνοδεύσω. Ως μια πολύ μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολύχρονη προσφορά της. Θα ξεχάσω εγώ τότε που ήμουν 11 χρονών και πήγα να πνιγώ από το Μήλο και παράτησε την παρτίδα. Το πινάκι. Για να με σώσει. Πάμε, μητέρα. Πάμε, αγόρι μου. Δεν πας και έχουν βάλει τίποτα μέσα στο χάρτη. Τι να έχουμε βάλει, μωρή, τι να έχουμε βάλει. Νερό και καφέ έχουμε βάλει, ρούφα. Εμένα γιατί μου μυρίζει. Λατάει να κανίτς, είπα η τζιόμ τρίχας. Βόταλ μπογκούσιας. Τόλι, δεν είμαι καλά. Ακούω τη γυναίκα και νομίζω ότι μιλάει ρώσικα. Τόλι, ζαλίζομαι. Γι' αυτό σου λέω, κοριτσάκι μου, ποιες να συνέλθεις. Έλα, κοριτσάκι μου. Αυτά, παιδί μου, και ρούφα. Έλα, παιδί μου, σου πας τα νέα. Μαρίνα, παιδί μου, πώς είσαι? Χάλια. Πώς είσαι? Χάρμα, κυρία Αντένη μου, χάρμα. Τι χάρμα, χρυσό μου. Εσύ δεν μπορείς να σταθείς τα πόδια σου. Νομίζετε, τι κάνετε, κύριε Μαρκορά? Πολύ καλά, ευχαριστώ, εσείς? Ενώ τι κάνετε εδώ? Εδώ, να, ξέρετε, έφερα τη μητέρα μου, την Αντένη, που είναι περασμένη η ώρα. Ναι, σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Πήγαινε τώρα, μην αφήνεις τη Φαλκονέρα μόνη της. Που ξέρεις, μπορεί να γυρίσεις και να είσαι ήδη παντρεμένος. Ναι, πάω εγώ τώρα. Πιέσαι λίγο. Έλα, κάνε και εσύ μια προσπάθεια. Έλα, κάθεσαι για κοιτάς. Έλα. Μήπως θέλετε τίποτα? Ευχαριστώ, αγόρι μου, θα τα πούμε το πρωί. Έλα, Μαρίνα μου. Έλα, μπράβο. Μήπως πειλάει κανείς? Έχει εδώ στην πλατεία Μαβίλης σε μια καντίνα που κάνει κάτι σαν πιτς, μα κάτι σαν... Όχι, ευχαριστούμε, δεν πεινάμε. Καληνύχτα. Α, δεν πεινάτε, καληνύχτα. Έλα. Τσιγάρα! Μήπως θέλει κανείς σας τσιγάρα? Κωνσταντίνε, εδώ είσαι ακόμα. Τόλι! Καλά, ρε. Ο Τόλις! Τι γίνεται, φίλε, εδώ είσαι. Μαρούσκα, 4 τράι. 4. Φόταν κουκούτσιας. Λοιπόν, λέγε, ρε, τι γίνεται. Τι να πούμε, παιδί μου, ξημερώσαμε. Πάμε να φύγουμε. Καληνύχτα. Καλά. Καληνύχτα. Εμείς... Πάμε. Καληνύχτα. Πάντως, αν χρειαστείτε τίποτα... Καληνύχτα, αγόρι μου. Καληνύχτα. Τόλι! Την τζάμπα. Καληνύχτα.
αυτόν είδες, δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Ναι, καλά. Καλά, έπρεπε να τον έβλεπες πως έκανε. Όταν έμαθε ότι σε ψάχναμε, τρεις και μία τον πήγε. Άρα τον νοιάζει. Εμένα όμως δεν με νοιάζει. Το βλέπω, Χρυσό μου. Το βλέπω, αλλά έλεγα. Να μην λέγατε τίποτα. Εγώ δεν θέλω να ξανακούσω για αυτόν τον κύριο. Έλεγα, Χρυσό μου, έλεγα τώρα μήπως τον αδικείς, γιατί εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Εγώ τον αδικό. Παντρεύεται, κυρία Ντένι μου. Άκου τον αδικό, έδειξε τι είναι και τι θέλει. Γουρούνια, κυρία Ντένι μου. Όλοι οι άντρες είναι γουρούνια. Σας το λέω εγώ. Έρχεσαι δεύτερη, Χρυσό μου. Η μάγισσα Κίρκη ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάλαβε ότι όλοι οι άντρες είναι γουρούνια. Σήμερα σήμερα γάμος γίνεται. Σωραίο περιβόλι, σωραίο περιβόλι. Α, Έμπρη, βάλε ένα χεράκι, κόψω με σιάστηκα. Τι κουβαλάς μες τη νύχτα, κορίτσι μου? Κάτι σημενάκια και τραπεζομάντιλα για το νηφικό τραπέζι. Χριστέ μου, γιατί παρεντριγυρίζομαι από τρελός? Στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα κάνεις προετοιμασίες για το γάμο, θέλεις να με στήσεις τον Αγύρι στο καλή μου γυναίκα? Να μην μου το ανακοίνωνες τελευταία στιγμή, να είχα χρόνο να μη σε έστελνα. Αδελαβάιδα! Εγώ πάλι δεν είπα! Βρένεστητε, βρε χαμένε που θες να γίνεις και γαμπρός τρομάρα να σου έρθει. Βρε, ξέρεις τι ετοιμασίες χρειάζεται ένας γάμος? Α, και πώς, ε? Αύριο πρωί-πρωί θα κατέβουμε στα μαγαζιά για ψώνια. Αυτό αποκλείεται. Εντράβαμε τους σορτσάκι στην εκκλησία. Χαίστηκα. Έτσι, μπράβο. Άντε τώρα να ξαναρθούμε. Άντε! Και πώς, μην βάλεις ξυπνητήρι αύριο το πρωί. Στις 7.30 ώρα θα σε ξυπνήσω εγώ. Μην τολμήσεις. Μόνο θα ξυπνήσεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Σαν τσιγαρό αφίλτρο στο στόμα μου. Με κάψες, με κάψες. Βλέπω τα σημάδια σου στο σώμα μου. Με κάψες, με κάψες. Όμως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, αφού σε θέλω σαν τρελός. Με γες, αγάπη μου, με γες. Μ' αυτά που κάνεις και που πες. Δεν υπάρχει καημός και το τέλος δεν ήρθε ακόμα. Βγάλ τα μαύρα τα κρύβια στο φως. Μη ρωτάς ποτέ που τι και πώς. Την αγάπη μας. Τι γίνεται, πώς είναι? Πώς να είναι, κυρία Ντένι μου, δεν τη βλέπετε? Την έχει πάρει τελείως από κάτω. Είναι που μου έκανε πως δεν την νοιάζει, καταλάβατε? Το πουλάκι μου θα μου το πεθάνει ο αλήτης, αλλά έννοια σου και εγώ δεν πρόκειται να επιτρέψω να γίνει αυτός ο γάμος. Κυρία Ντένι μου, πρέπει να συνέλθουμε, νομίζω. Ο Κωνσταντίνος σε 29 μέρες παντρεύεται. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να δεχτούμε την πραγματικότητα. Πρέπει να μάθεις, Χρυσό μου, πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Να τον πάω στην εκκλησία, θα με πεθάνει ο ξαποδίτης. Εσύ, μωρή, γιατί είσαι στολισμένη έτσι, πού θα πας? Στην έκθεση βιβλίου. Πού να πάω, μωρή? Ξύπνησα από τα χαράματα η μαγκούφα να πάω τον κύριο στα μαγαζιά και έγινε το έλα λαμέι. Δεν ήθελε. Από χτες το βράδυ που γύρισε από τη χείρα μέχρι τα νεύρα είναι. Άστον αυτόν τώρα, θα το συγυρίσω εγώ αργότερα. Έλα εδώ τώρα. Τι είναι αυτό, μωρή? Ποιο, μωρή, αυτό? Αυτό εδώ. Η κουμπάρη. Και όλοι αυτοί θα παντρέψουν το παιδί? Όχι, μωρή γαρδούμπα. Θα διαλέξουμε το πιο κατάλληλο. Λοιπόν, να δεις. Θα σου λέω ονόματα και ό,τι μας αρέσει θα βάζουμε σταυρό. Μετά θα βγάλουμε την τυχερή πεντάδα και από εκεί το μεγάλο νικητή. Ωραία, σαν τα τηλεπαιχνίδια. Και γιατί όλα αυτά? Βρε, αφελή. Μια δυνατή κουμπαριά έχει σημασία στη δουλειά του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, αρχίζω. Μαριάννα Λάτσι. Σταυρό. Ζάχος Χατζηφωτίου. Δαγκωτό, δαγκωτό. Ευάγγελος Βενιζέλος. Έλα, μωρέ τώρα, ο Βενιζέλος κουμπάρος. Χαιστήκαμε, μωρέ, για το κουμπαριλίκι. Να τον έχουμε από κοντά για καμιά επιχορήγηση. Άλλο, άλλο. Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Τι να σου πω τώρα. Σωστά. Γυναίκα με δυο ονόματα δεν είναι γυναίκα, αλουμινόχαρο το είναι. Πώς λέμε, Σάνιτα, Σάνιτα. Αρχέστε να πει. Λοιπόν, Φόδωρος Αγγελόπουλος. Να μας φέρει και το Φίνικα. Όλα πια τα ξέρεις, μωρή, όλα. Ενημερώνομαι, Χρυσή μου, ενημερώνομαι. Δον Χουάν Κάρλος. Ποιος? Ο βασιλιάς της Ισπανίας. Όχι, μωρή. Ο σύζυγος της πριγκιπής Σοφίας. Τι? Της Φρεντερίκης. Ελαφρύ το χώμα. Α, παπα, θα τσινίσει το παιδί με τους βασιλείς. Και ποιος το ρωτάει, μωρή, αυτόν? Μαρία Δαμανάκη. Για να μπορέσει το παιδί να κάνει καμιά σκηνοθεσία στον Κιμούλη. Μα αυτή είναι κομμουνίστρια. Καλά λες. Του Νίκο Κωνσταντόπουλου που είναι και δικός μας. Ή το Βίερονα. Άντε καλέ, θα ριβάρει με τη μηχανή ρεζίλη θα μας κάνει. Σωστά. Μιχάλη Σασλάνης. Α, σταυρό, σταυρό. Μας και οικονομήσουμε και κάνετε πιαδάκι τζάμπα.
Νάνα μου σκουρή. Τι να την κάνει τώρα αυτή. Να του τραγουδήσει την 11η εντολή που ξέρουν μόνο οι τρελοί. Αχ, δεν την κάνει την Νάνα μου σκουρή. Σταυρό, σταυρό. Δέλε μου καλύτερα στην Κορομιλά να τη δούμε και από κοντά. Σιγά μωρή που θα στεφανώσει το παιδί με τις τηλεοπτικές. Αντωνάκη Σαμαρά. Αχ ναι μωρέ, να του δώσουμε και αυτού του παιδιού μια χαρά γιατί τώρα τελευταία. Σταυρό. Μίκης Θοδωράκης. Να μας κουβαλήσει και την Αλέξια, πώς το έχεις τώρα αυτό. Έχεις δίκιο και δεν φωνάζω καλύτερα κατευθείαν τον Ταλάρα να τελειώνουμε. Συνεχίζω, Ελισάβετ Παπαζόη. Πας μωρή και βγάλω την άδεια να σηκώσω εκείνο το αυθαίρετο στις αλικές. Καλέ την Κατερίνα Λάσπα που είναι στα πάνω της να μας δείξει και το κανάλι. Σιγά μη φέρω και τη Μαστροκώστα. Επειδή ψήφισαν τον κόλο της ως τον ωραιότερο της Ελλάδας. Αν είναι να ξεπέσουμε εκεί πέρα δεν φέρνω καλύτερα και την κουντουρά του που είναι και εύκολη. Μη με λες, μη με λες, εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα φταίες. Μη με λες, μη με λες, εγωιστή, μη με λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα φταίες. Άρα για το βλέπει αυτός ο μουρόχαπλος να δει τι χάνει ή του έχουν απαγορεύσει να βλέπει και τηλεόραση. Τώρα κύριε Αντένου με συγχωρείτε αλλά λέτε υπερβολές. Υπερβολές. Λες και δεν ξέρεις ότι τον έχουν τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί. Μεγάλο παιδί είναι κύριε Αντένου μου. Από αυτά να φοβάσαι. Όχι, συγγνώμη, πες μου και εμένα για να καταλάβω. Έχεις δει εσύ ποτέ κανένα σοβαρό άνθρωπο να παντρεύεται. Ας πάρουμε εσένα ας πούμε. Τώρα σε αυτό τι να σας απαντήσω δε. Ναι, ναι. Καλημέρα Αντένου μου. Τόλι χρυσό μου, πες τον κύριο, του οποίου πλην τον άλλον αγνώ και το ονοματεπώνυμο, με κτητικές αντωνυμίες να απευθύνεται στα διάφορα ξέκολα που φιλοξενεί στο γραφείο του και όχι σε επισκέπτριες του υποδιάλυση καναλιού του. Τόλι χρυσό μου, μόλις τελειώσει με την επισκέπτριά σου, έλα από το γραφείο μου που σε θέλω. Τι θέλεις πάλι, Φλώρα? Θέλω να με βοηθήσει να βγάλουμε μια άκρη, να πάρουμε επιτέλους μια απόφαση για τους κουμπάρους. Λοιπόν, ξεκινάω. Μαριάννα Λάτσι. Φλωρά. Δεν σ' αρέσει. Πάντως εμείς την ψηφίσαμε και δύο, ε. Ο Ψινάκης με το Ρουβάναξ και το κεφάλι σου ήσυχο. Φλωρά, για να μην κουράζεσαι, κουμπάρος θα είναι ο Πέτρος. Α, ο Κωστόπουλος. Τον έχω και εγώ εδώ να πει. Όχι ο Κωστόπουλος, Φλωρά. Ο δικός μας ο Πέτρος. Ο δικός μας. Α, δεν σ' άρεσε. Δεν λέω, καλό παιδί ο Πέτρος, αλλά. Ρε παιδί μου, θα παντρευτείτε τώρα δυο επώνυμοι Αθηναίοι και τον κουμπάρο δεν τον ξέρει κανένας. Ανάποδα γίνεται. Τώρα εσύ θα τα χαλάσεις κι ύστερα. Ο Πέτρος, έτσι να σου φανεί χρήσιμος. Φλώρα, για να μην το κουράζουμε, τελείωσε. Την καλημέρα μου. Μπορεί, τι με νοιάζει εμένα! Δικό σου είναι ο γάμος, εσύ θα γίνεις ρεζίλη. Ε, όχι και ρεζίλης, κυρία Αντένου, όχι και ρεζίλης. Ρε, άκου που σου λέω. Σώτα τώρα έρχεται. Καλημέρα, χρυσό μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Με συγχωρείς το πρωί που δεν σε πρόλαβα. Όχι, δεν πειράζει, μου φτιάξε ένα καφέ η Μαρούσκα και μετά έφυγα. Τώρα με συγχωρείτε. Πώς την είδατε? Όπως το φανταζόμουν, το παίζει κούλα, αλλά έχει δαγκώσει την καρδιά της. Σαν τα σαγόνια του James Bond. Λοιπόν, εγώ πάω να τη μιλήσω και εσύ πιάσε το μουλάρι να δούμε τι κατάληξε το μυαλό του, τι σκέφτεται. Και γιατί πιστεύετε ότι εμένα θα μου ανοιχτεί? Θα σου ανοιχτεί ο Κωνσταντίνος όταν δεν αισθάνεται ανταγωνισμό όποιου είδους, χαλαρώνει και τα ξερνάει όλα. Έλα, συγκεντρωθείτε λοιπόν. Κύκλω το κεφάλι από δεξιά και. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Και συνεχίστε. Ένα. Δύο. Τι γίνεται, μωρή? Τι κάνει ο δικός σου? Ποιος από όλους να είσαι ακριβής με την Διάνα. Σωστά. Για το χρηματιστή, λέω. Άσε. Έπαθε μία στραβή στο χρηματιστήριο και έχασε όλα τα λεφτά. Και του λυπάμαι το δόλιο, γιατί θα του λείψω όμως. Μεγάλη καρδιά έχεις, βρε Διάνα μου. Μπράβο. Γι' αυτό με αγαπάει ο κόσμος, αγάπη μου. Αν τι νομίζεις, μωρό μου. Άδικα έγινε το όνομά σου το πιο δημοφιλές τατουάζ στους μηχανόβιους του Ποσειδώνος. Αβά στα μάτια της βλακίας. Όλα καλά, δάσκαλε, αλλά αυτά τα πράγματα δεν λέγονται στα τηλεοπτικά. Θα το μάθουν και οι δικές μας και θα θέλουν τα ίδια. Αλλά δάσκαλε, αν χρειάζεστε καμία βοήθεια για την πρώτη νύχτα του γάμου, έχουμε κάτι καταπληκτικά βιβλία. Τώρα αν βιάζεστε δε, στην Διάνα. Αν μην κάνετε όλα όσα σας λέει και θα νομίζει η κυρία Μίνο ότι δουλεύετε στις αγγελίες. Μικρή σου ιδέα να κατήχουν. Μην τους άκουτε, δάσκαλε, προχωρήστε άποβα. Με το κεφάλι ψηλά. Θυμάστε πάντα ότι ο γάμος είναι το τίμημα που πληρώνουν οι άντρες για το σεξ. Ναι, και το σεξ είναι το τίμημα που πληρώνουν οι γυναίκες για το γάμο. Θα κάνετε ανοιχτό ή κλειστό γάμο, κύριε καθηγητά? Δεν ξέρω, αυτά τα κανονίζουν οι γυναίκες. Να, ήρθαν οι γυναίκες στην εποπτεία και ακόμα δεν παντρεύτηκε, δε! Ελάτε, σοβαρευτείτε και έχουμε και δουλειά. Έλα, έλα, θες, πάμε, έλα. Και να έρχεστε πιο σέμνα αντιμένες στη σχολή. Άκουσε, Σάβα!
Ναι. Έλα, Τόλι. Εντάξει, παίρνω το βράδυ από το σπίτι, να είμαστε και ήσυχα. Πάντως, αγοράκι μου, εγώ μα το Θεό, τη λογική σου δεν την καταλαβαίνω. Αφού δεν πήγαινε πουθενά η ιστορία με την αλήθεια, Τόλι, τι να έκανα. Άνθρωπος είμαι και εγώ πανικοβλήθηκα. Και να σου πω κάτι. Τι. Καλύτερα έτσι. Καλύτερα για ποιον, ρε. Καλύτερα για ποιον. Γιατί για σένα είναι η πλέον λαθασμένη κίνηση και για εκείνη κόβεται κάθε γέφυρα επικοινωνίας μαζί σου. Οπότε. Δεν βλέπετε. Αν μπαίνουμε στον κουμπάρο σου, κανένα ρολόι είναι μες στις υποχρεώσεις του γαμπρού. Έλα, πάρε ρολόι, κάνε τι θες. Εντάξει, να κοιτάξω για κανένα φτηνό στο τηλεμάρκετινγκ. Κοίτα στο τηλεμάρκετινγκ, άσε μας τώρα. Ή αν φτιάχναμε εκείνο το σαράβαλο του πατέρα σου που φέρνει έτσι και σαν αντίκα. Φλόρα, μιλάμε, αν δεν σε πειράζει. Α, μιλάτε. Έπρεπε να βάλω μια ταφόπλακα πάνω σε αυτό το εξάμεινο λάθος. Ακού, my friend. Ποτέ δεν είναι λάθος ότι κανονίζει η καρδιά. Με το μυαλό υπάρχουν προβληματάκια και αυτό το γάμο τον πέρασες κατευθείαν το μυαλό σου. Αυτός ο γάμος, αν θες να ξέρεις, θα βάλει μια τάξη στη ζωή μου. Εγώ πάλι γιατί έχω βάσιμες αμφιβολίες από αυτού. Εσύ που ξέρεις τους καλεσμένους σου, πού να βάλω λίστα δώρων, στην παρουσίαση ή στο Κωνσταμπόντα. Πάλι και στα δύο, παράτα μας. Όχι, ρε, γιατί αν είναι τίποτα γύφτη και πάνε να βγάλουμε παλιοσίδερα από την Αθηνά, θα γίνουμε ρεζίλες στους ανθρώπους των μαγαζιών. Θα τους μείνουν οι λίστες δώρων σαν τα ψηφοδέλτια του Αυδί. Φλωρά! Τώρα βέβαια, αν κρίνω από τους γνωστούς της μάνας σου, καλύτερα να ανοίγαμε λίστα δώρων σε πολυκατάστημα των τυράννων. Τρασού! Καλά, ντε! Τίποτα, τίποτα. Κάποιος έπρεπε να βάλει τέρμα σε αυτό το. Α, και μην το ξεχάσω, μην το ξεχάσω. Φτάσε, ρε, να πεταχτούμε αύριο σε μια βιοτεχνία στη Λιωσίων που κάνει εκποίηση, να βρούμε κανένα καλό σακάκι. Εμάς πιάσουν και τον κόλο οι διάφοροι μόδιστροι. Συγγνώμη κιόλα, Τόλι μου. Εμένα γιατί? Γιατί φαντάζομαι πως θα είναι φίλοι σου όλοι αυτοί. Αυτό ήταν! Έξω και μην ξεμητήσεις μέχρι νεοτέρας! Γεια σου, Τόλι! Κατάλαβες τι θα βάλω! Έχω τώρα και τη Φλόρα, κυρία επί των τιμών. Να σου πω, αγοράκι μου, το κεφαλάκι σου φταίει, δεν φταίει κανένας άλλος. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Ένα μήνα πριν από το γάμο δεν άλλαζε το χώρο του Ισαΐα σε Καρσελαμά. Γεια σου, Τόλι μου. Γεια σου, ναι. Σου βρήκα όμως ένα λουστρινάκι στην τζακάλο φορεότα. Το να πας αύριο οπωσδήποτε να το πάρεις. Άντε, άντε, γιατί μέρες φέρνουν νερό. Άντε. Ναι, αγάπη μου. Ναι, αγάπη του, μην ξεράσω. Άκου να θέλει να πάρει σε τάξη τη ζωή του, η κύριος. Εδώ δεν μπορούμε να την βάλουμε σε τάξη εμείς που είμαστε και μόνοι μας. Θα την βάλει αυτός με αυτό το πράγμα δίπλα του. Αλλά δεν την ξέρουνε καλά την Τένι. Και τι να κάνουμε, κυρία Τένι μου. Ήτανε να μην το βγάλει το προεδρικό διάγγελμα σε απευθείας μετάδοση. Τώρα πέταξε το πουλάκι. Καλά. Νόμιζε εσύ. Δηλαδή πρέπει να τον δείτε στα μαύρα και με κουλούρα στο κεφάλι για να το πιστέψετε. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό, τ' ακούς. Αύριο κιόλας θα βάλω τα μεγάλα μέσα να ματαιώσω αυτό το γάμο παροδία που ετοιμάζει το καμάρι μου. Κάτω το πόδι. Μάλιστα. Και τι θα κάνετε? Δουλειά σου. Να σας πω, η δικιά μου τι κάνει? Τι να κάνει το πουλάκι μου? Φάγαμε στα μουγκά και μετά ανέβηκε πάνω. Έχει κοιμηθεί από νωρίς. Τελικά έβγαλε σε άκρη με τους καλεσμένους. Κοίτα, αυτός είπε να μην γίνουν μεγάλες παράτες. Εγώ υπολόγιζα 2 με 2.500 κόσμο. Αυτός όμως είπε 30 με 40 φίλους, το πολύ. Αυτό δεν θα είναι γάμος. Μνημόσυνο θα είναι, μωρ Μαριάνθη. Και τι έκανες? Παρέγγειλες ένα τυπογράφο κάτω εκεί στη Βάθης από αυτούς που έχουν το ανακυκλωμένο το χαρτί 3.000 προσκλητήρια. 3.000 προσκλητήρια, ποιος θα καλέσεις πια, μωρή? Εδώ είναι το πρόβλημα, μωρή. Γιατί άμα καλέσω τον ένα, δεν μπορώ να καλέσω και τον άλλον. Διότι όλοι οι επώνυμοι έχουν μπλέξει τα μπούτια τους. Όλοι έχουν πάει μόνος, μωρ Μαριάνθη. Δηλαδή, κοίτανε. Άμα καλέσω τη Βύση. Που τη θέλουμε, μια Βύση δίνει κύρος, κατάλαβε. Δεν θα έχω μούτρα να στείλω στον Τζίνγκερ, στον Λιβιεράτο, στον Ταλάρα, δεν κρατώ χρονολογική σειρά, στον Τζόρτζογλου, στον Σαμαρά που τον θέλω πολύ και στον Γκλέτσο. Τώρα, αν στείλω στον Απόστολο, εκτός της Βύσης που προείπαμε και των άλλων που θα αποκαλυφθούν στην Εκκλησία, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την Τενίση. Την οποία Τενίση τη θέλω για να μου έρθει η Ντόρα Μπακογιάννη. Τώρα, αν έχω Μπακογιάννη Τενίση, δεν θα μπορώ να στείλω ούτε στο Σπύρο Παπαδόπουλο, ούτε στο Φέρτη, ούτε στο Χάβελ. Και καλά τώρα το Χάβελ, ποιος τον χέζει. Αλλά αν φωνάξω την Κορόμιλα που μου ζήτησες εσύ, αποκλείονται αυτομάτως Πάνος Μιχαλόπουλος, Στέφανος, Σεριανόπουλος και Ρόκος. Εδώ κρατώ χρονολογική σειρά. Και αν πω στο Μαστοράκι που πολύ το συμπαθώ, αποκλείονται Τσιντικίδου, Καραμπέτη, Μπέτη Λιβανού και δεκάδες άλλες που δεν τις λέω γιατί δεν με αρέσει να εκθέτω κόσμο. Αυτό πια, μωρί, δεν είναι προσκλήσεις. Σύστημα προπό είναι. Με 2 στάντερ, 1 τριπλή και 10 παραλλαγές είναι. Πες το ψέματα. Α, το Βοσκόπουλο, γιατί τον έσβησες? Θες να σου πω ποιες αποκλείονται? Άκου. Δούκισα, Λάσκαρη, Αλιφέρη, Ελένη Δήμου, Μαρινέλα και Τζούλια Παπαδημητρίου, κατάλαβες? Αχ, ένα δράμα είναι αυτό που ζεις, Φλόρα μου, τι να σου πω. Άσε με, είμαι να σκάσω. Ποιο να είναι τέτοια ώρα, σκάσε. Τι θες, μπορεί πρωινιάτικα? Μπορείτε να βγείτε λίγο έξω που θέλω να μιλήσω με το γιο μου. Πολύ ευχαριστώ.
Χρήστος, εγώ πάω γιατί έχω να βράσω και τα βλήτα. Εγώ δεν πάω πουθενά. Θα πας γιατί αλλιώς σε βλέπω δεμένη πίσω από το γαμπριάτικο αυτοκίνητο μαζί με τα ντενακεδάκια. Καλά που μου το θύμισες, να πάω να ψάξω για καμιά BMW. Βρε. Βρε εσύ. Βρε εσύ. Ξύπνα, βρε, ξύπνα. Ξύπνα πια. Τι θες? Δεν νομίζεις ότι είναι ώρα να ξυπνήσεις? Εξαιτίας σου ξύπνησα και σε βεβαιώ καθόλου καλά. Δεν εννοώ να ξυπνήσεις από το κρεβάτι. Να ξυπνήσεις από το λίθαργο που έχεις πέσει και να σκεφτείς την κουταμάρα που πρόκειται να κάνεις. Τι είναι, βέβαια, τι θες πάλι? Είναι ότι ετοιμάζεσαι να πάρεις μια γυναίκα που πριν από λίγους μήνες σου τα φόρεσε, αυτό είναι. Τι πράγμα? Σε κεράτωσε, βρε. Και ευτυχώς που ήταν η καλή μανούλα να σε προστατέψει. Για να μην στεναχωρηθεί ο κύριος. Τι είναι αυτά που λες, Αντώνη? Μήπως το όνομα Χρήστος Αντωνιάδης σου λέει τίποτα? Ένα, ένας τραγουδιστής είναι. Τον είχα συναντήσει κάποια στιγμή στους Δελφούς. Εσύ μπορεί να τον είχε συναντήσει κάποια στιγμή, αλλά η καλή σου τον είχε συναντήσει πολλές στιγμές για να αναπαραστήσουν τα αδελφικά, η Λευσίνια και άλλα μυστήρια. Καταλαβαίνεις? Λέτε, η Μίνα με λαϊκό τραγουδιστή. Έχεις άρρωστη τη φαντασία, το ξέρεις? Άρρωστα ήταν αυτά που κάνανε. Τι λες τώρα, Ρεντένη, η Μίνα? Ναι, η Μίξο Παρθένα σου, που το μόνο που την απασχολεί για την πρώτη νύχτα του γάμου είναι μη δεν αντέξει η παρθενοραφή. Καλά τώρα, σε πιστέψαμε. Κύρα, μια φορά λέω κι εγώ την αλήθεια και δεν με πιστεύουνε. Εντάξει, εντάξει, κι αν έκανε κανένα λαθάκι, κορίτσι είναι. Ποιο λαθάκι, βρε παλιοκέρατα? Ακούστε το ρεζίλι των αρσενικών. Βρε, εδώ σου λένε ότι η πουτανάρα σου έκανε κρυ-κρυ του ψιλορίτη και έτσι μου λες τι ωραία θέα που είχε από εδώ πάνω. Βρε, αν σ' άκουγε ο πατέρα σου θα τράβαγε τα κέρατα που μου φόρεσε. Α, καλά που σε πρόλαβα. Λοιπόν, θα έρθουμε αύριο με τη Μίνα να διαλέξουμε νηφικό από το μαγαζί. Πολύ ευχαρίστω, αλλά δεν έχουμε πια νηφικά. Το κλείσαμε το μαγαζί. Το κλείσατε? Ναι, το νοικιάσαμε για εκλογικό κέντρο στον Καμένο. Κρίμα, ειλικρινά λυπάμαι. Σε ποιον τα πουλάρε, Μαρία, αυτά, αφού εκλογέ έχουμε σε 18 μήνες. Ναι, αλλά ο Καμένος κοιτάζει μακριά, δεν περιμένει τελευταία στιγμή. Ωραία, τότε να μου δώσει το τηλέφωνο καμιά γνωστή σου να μα κάνει και έκπτωση. Σιγά που θα υποχρεωθώ για ξένο γάμο. Και πού είσαι? Να κανονίσει και το τραπέζι με το συμπέθερο. Ράντε που θα ταΐσω και το σκατώσω εγώ. Δεν καταπίνω καλύτερα ένα μαγκάλι κάρβουνα. Με συγχωρείτε. Καλή χαρά μου, τη Μαρίνα θέτε. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε μου. Πώς σας ήρθε? Εγώ στον κύριο Κασιμάτη πηγαίνω. Και αν θέλετε να ξέρετε, ο ίδιος μας ζήτησε. Καλά, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Βαγγέλη! Καλέ, να σου πω. Είναι λίγο τζάζο ο γιος κυρίας Ντένης. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου, ορίστε, μας μάθαμε όλοι να κρίνουμε, κατάλαβες? Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα? Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Δηλαδή δεν σου λέει ούτε καλημέρα. Και καλημέρα. Ούτε που να με φτύσει. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Κάνε ό,τι μπορείς να προλιάνεις το έδαφος. Διάβολε, τόσα χρόνια φίλοι. Δεν αξίζει πια να μην μιλόμαστε επειδή τσίπανε διάφορες αηδίες. Ναι, αλλά βρε παιδί μου, για να μην σου μιλάει. Θα πρέπει να της είπανε πολύ σοβαρά πράγματα. Έλα, καημένε, τώρα τι σοβαρά, τι σοβαρά. Υπερβολές και διαβολές αυτών που θέλουν να πλήξουν τη θέση μου στο κανάλι. Δηλαδή? Τι, δηλαδή, μέχρι παλιοκέρατά τον είπα και δεν ίδρωσε τα αυτή του. Εμένα, αν μου λέγανε κάτι τέτοιο, θα φιγουράριζα σε όλες τις εφημερίδες. Έγκλημα τιμή στο κολονάκι από γνωστή καλονή της περιοχής. Τίποτα, τίποτα, παιδί μου. Αυτός δεν είναι γιος μου. Δηλαδή, δεν τζαντίστηκε, δεν έβρισε. Τίποτα. Είπε, παιδί είναι. Αν μας έριξε και κανένα κέρατο, τι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε? Δεν μου λες, βρε Απόστολε, πάντα έτσι άνετοι ήταν οι άντρες με το κέρατο ή εγώ θυμάμαι άλλα? Α, δεν νομίζω, κυρία Αντένη, κάτι άλλο θα συμβαίνει. Αυτός θα είναι. Φύγε τώρα και τηλεφωνιόμαστε αργότερα. Φέρε το βιβλίο. Ορίστε, κυρία Αντένη μου, αυτή είναι η έκδοση που μου ζητήσατε. Ντόπρο ούτρο. Ντόπρο γιβίτσιρε. Σε ευχαριστώ, χρυσό μου, υπόχρεση. Να πηγαίνω εγώ τώρα. Γεια σας. Τι έγινε? Πού πας τώρα? Πάω, θα το πούμε μετά. Πού? Πάω μετά, ρε παιδί μου.
Τι έγινε, σου φέρε κανένα νέο βιβλίο? Ναι, το δεκαήμερο ενός κερατά. Μόλις το τελειώσα, θα στο δώσω να το διαβάσεις. Νόμιζα ότι αυτό το θέμα είχε λήξει. Σωστά, τι με νοιάζει εμένα, αλλά αν καμιά νύχτα επάνω σε αυτό το σεξ που νομίζεις ότι κάνεις μαζί της σε φωνάξει Χρήστο, μην έρθεις να ρωτήσεις τη μανούλα ποιος Χρήστος, γιατί τότε θα σου πω τις βρωμιές της και με τον Κυριαζή. Καλά, καλά, τέλος πάντων, εγώ ήρθα για κάποιες εκκρεμότητες. Ακούω. Ένα για το νηφικό ρε που. Αν μπορούσες να μας βοηθήσεις, εσύ ξέρεις. Εγώ νηφικός στη μέλουσα, κυρία Κοκοβίκου. Δεν θα είμαστε καλά και μη μου το ξαναπείς, γιατί θα θυμηθώ την κλασική σου παιδεία και τη μύδια που έστειλε το φαρμακωμένο φόρεμα στη γυναίκα του Ιάσονα. Τώρα που το θυμήθηκα, έχω ένα μπουκάλι βιτριόλι στην αποθήκη. Άλλο. Για το τραπέζι του πτέραρχου. Ένα μπουκάλι βιτριόλι έχω. Μην με κάνεις να τρέχω να βρίσκω κι άλλο. Όχι, όχι, λέω, μήπως θα έπρεπε να καλέσουμε και τον Νικηφόρο. Αυτό ξέχνα το. Γιατί βρε που ο Νικηφόρος είναι σαν δεύτερος πατέρας μου. Δεν θα ήθελα να λείπει από το προγαμία μου τραπέζι. Αποκλείεται, γιατί πολλά προγαμία μας έχει κάνει τώρα τελευταία ο κύριος Κασιμάτης. Πάντως, δεν είναι σωστό. Ο Νικηφόρος ξέρεις πόσο μας αγαπάει. Τέλος πάντων, πες του να έρθει. Όχι τίποτα, να μην λέει ότι έχουμε και πρόβλημα. Θα τον βγάζετε πιο συχνά από το στάβλο. Θέλει ξεμούδιασμα το ζωντανό. Ντένι! Ξέρετε, ο πτέραρχος είναι αυστηρόναρχον και κάποια πράγματα τον σοκάρουν. Δηλαδή, αν τον πήγαινα στην κρεβατοκάμαρα, θα είχα πιθανότητες να φύγει. Μπουμπου! Σεβάστε τους καλεσμένους. Υποπτεραρχέ μου, έτοιμο το φαγητό, καθόμαστε. Πτέραρχος, ωραιοτάτη μου, πτέραρχος. Πτέραρχος, ωραιοτάτη του πτέραρχος. Ναι, τα μπερδεύω. Είναι αρχή ακόμα, θα μάθει. Παιδί μου, ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. Δεν με κοιτάς τι ούτω τρόπος. Είπα και επέστρεφε με ένα ποτήρι νερό. Ξέρετε, πτέραρχέ μου. Όχι και πτέραρχε. Μπαμπά. Ξέρετε, μπαμπά. Μπαμπά. Σκασμός. Δεν μπορεί να σας απαντήσει, δεν καταλαβαίνει. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Κοφάλαλος εκγενετής. Όχι, η Λυθία Ρωσίδα εκγενετής. Κομμουνίστρια στο σπίτι. Μήνα, γιατί δεν με ενημέρωσες. Ξέρετε, μπαμπά, δεν είναι από τις κόκκινες. Πολιτική πρόσφυγας είναι, την έδιωξαν από εκεί. Αυτυχώ μου, κορίτσι. Τι θα τράβηξες κι εσύ με αυτούς τους άθεους, τους μπολσεβίκους. Βότκα ντάμπ, μπασκέτα λέλκα, ή. Τι είπε. Είπε ότι σας ευχαριστεί για τη συμπάθεια. Και επιφυλάσσεται να σας την ανταποδώσει. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο τραπέζι. Βεβαίως, πτεραρχέ μου. Πού κάθομαι. Εδώ, υποπτεραρχέ μου. Έχετε μία μανία να με υποβαθμίζετε. Ό,τι μπορώ κάνω, στρατάρχα μου. Βρε Ντένι, εσύ δεν είπες ότι θα είναι εδώ και ο Τόλης. Ναι, αλλά δεν μπόρεσε τελικά, γιατί ήρθε ο μπαμπάς του από την Κυπαρισία. Τα ίδια. Τα ίδια. Μάλιστα. Μάλιστα. Πες τίποτα. Τι να πω. Δεν ξέρω εγώ κάτι, ό,τι να είναι. Σας φιλάμε νύχτα, σας φιλάμε μέρα, κάντε κάτι, δεν πάει παραπέρα. Φύγαμε. Αχ, πτεραρχέ μου, πώς τα λέτε. Να μαζίσετε, παιδιά μας. Ευχαριστώ. Συμπεθερούλα μου στις χαρές των παιδιών μας. Α, μια κράμπα. Δεν πιστεύω να δει ποτέ σοβαρό. Μην ανησυχείτε, πτεραρχέ μου. Συγγνώμη. Μπαμπά. Εντάξει μου, πέρασε. Όλα περαστικά να είναι. Αμήν, κορίτσι μου. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Σε πολλές ανατολικές χώρες, η γυναίκα δεν βλέπει το σύζυγό της πριν από το γάμο. Το ξέρεις αυτό εσύ, Κωνσταντίνε, παιδί μου. Σε πολλές δυτικές πάλι δεν τον βλέπει μετά το γάμο. Το ξέρεις εσύ αυτό, Μίνα, παιδί μου. Πνευματώδες, πνευματώδες. Πέτρο. Τελικά, πού θα σας παντρέψω? Στον Άγιο Στέφανο, στην ενορία μας. Ούτε να το συζητάς. Στη Μητρόπολη θα γίνει ο γάμος, να ιερουργήσει και ο Χριστόδουλος. Σιγά, δεν σου φέρω και τον Πατριάρχη από το φανάρι. Α,
Σ' άλλα να κάνω σκόντο. Στο Χριστόδουλο όμως όχι. 75% είναι η δημοτικότητά του. Δεν είναι ο Κιώτη. Αν πηγαίναμε στην Αγία Σκέπη, στου παπάγου. Μην το συζητάτε, πτεραρχέ μου, μην το συζητάτε. Ή στη Μητρόπολη θα γίνει ο γάμος με το Χριστόδουλο το 75% ή στο Δημαρχείο με τον Αβραμόπουλο το 68%. Όλα να τα γνωρίσουμε. Τι σφιγμομετρήσεις όμως, όχι. Εγώ δεν θα επέμβω στα διαδικαστικά. Εκείνο που θέλω είναι να γίνουν όλα σεμνά, ενάρετα και χριστιανικά. Τότε να πάτε σ' άλλο γάμο. Πνευματώδες, πνευματώδες. Ναι, Νικηφόρε. Ναι. Ντένι μου, τι δώρο λες να κάνεις εσύ στα παιδιά. Αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση και δεν σας αφορά, κύριε Κασιμάκη. Είπα μήπως τους κάναμε κάτι μαζί. Από πού και που υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ μας που να μην τη θυμάμαι. Και πώς λέτε να γίνει ο γάμος? Εγώ θα έλεγα να γίνει πρωινός. Γάμος πρωινιάτικα. Γιατί όχι. Αν δεν πετύχει, τουλάχιστον δεν θα έχεις χάσει όλη σου τη μέρα. Πνευματώδες. Ναι, πνευματώδες. Πέτρο. Ναι. Εσείς, νεαρέ μου, πού εργάζεστε? Εμείς, σε ένα τρελοκομείο. Γιατρόφιμος της φωλιάς του κούκου, θαυμάσιο. Για τα ηλιόφυτους δραματικής σχολής, επίοικος αξιοθρύνητο. Μήπως να προσπαθούσαμε πάλι? Σταμάτα, μωρή, και εσύ να προσπαθούσαμε πάλι? Δεν είσαι στο κρεβάτι με πελάτη σου? Ναι. Α, εσείς είστε πτέραρχε. Συγγνώμη, μπαμπά. Στην Τέννη? Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Πότε? Αλλά δεν ξέρω τι θέλει να σας πει. Καλημέρα, κυρία Αντένιμου. Κάντε για μια δουλειά. Έχει τα κομμάτια από εδώ. Τι είναι? Τι είναι, κυρία Αντένιμου, πώς θα περιμένω τα νέα? Σωστά, εγώ έρχομαι απ' έξω, εγώ φέρνω τα νέα. Που να μην τα φέρνω τέτοια που είναι. Γιατί δεν του είπατε για τη Μίνα και τον Αντωνιάδη? Πώς δεν το είπα? Όλα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μέχρι παλιοκαιρατά τον είπα, αλλά αυτός τίποτα. Δηλαδή δεν τζαντίστηκε, δεν έβρισε τίποτα? Να βρήσει. Μπα. Παιδί είναι, είπε, αν μου ρίξε και κανένα κέρατο, τι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε? Φρε Απόστολε. Έτσι πάντα άνετοι ήταν οι άντρες με το κέρατο. Εγώ θυμάμαι άλλα. Τι να σας πω, κυρία Αντένιμου, δεν ξέρω τι να σας πω. Κοίτα, κοίτα το πουλάκι μου. Μαράζος. Και σπάσες την καρδιά μου. Μη ζητάς τα
Τι βλέπει αυτός ο λεχρήτης να δει τη χάνει. Έλα εσύ! Τι θες! Να δοκιμάσεις τα ρούχα σου. Δεν μπορώ τώρα, βιάζομαι. Δεν βιάζεσαι, παιδάκι μου. Χωρίς πρόβα θα φορέσεις το γαμπριάτικο. Παράτα με, σου λέω, έχουμε καιρό. Κοίτα νεύρα. Λες και ετοιμάστηκε κηδεία. Τα σου! Καλά, άστον τώρα και εσύ, αφού δεν έχει κέφτο, βλέπεις. Εγώ να τον αφήσω. Αλλά ο άνθρωπος μου το είπε καθαρά. Άμα θέλει διόρθωμα, σε 10 μέρες θα το έχει έτοιμο. Έχει να παραδώσει μια παραγγελία για 20 γραφεία τελετών στη Ρουμανία και δεν θα προλάβει. Εγώ λέω δεν αφήνουμε τα παιδιά να πάμε να δούμε για τα δικά μας φουστάνια. Άντε, άντε, πήγαινε τώρα στη Φιλινάδα σου να δείτε τα φουστάνια και παράτα. Και να δούμε τι θα κάνουμε με το βάψιμο στο σπίτι. Βρήκα έναν Ιρακινό πολύ καλό παιδί. Με 20.000 ή τις βογιές θα μας περάσει ένα χέρι το σαλόνι και την κάμαρά μου. Βάλει και το φαγητό του με 2500 θα μας το κάνει. Κούκλα μου! Μήπως αλλάξουμε και τα κεραμίδια. Εγώ ρε φταίω, πάνε κατέβομαι. Έπρεπε να σας αφήσω να δω τι θα κάνετε. Σε 2 εβδομάδες είναι ο γάμος και τίποτα δεν έχει. Τίποτα. Τα ζωή μας! Κάσε ρε! Πάμε Μαριάθη να δούμε τα φιγούρια. Πάμε, πάμε. Έλα τώρα, ηρέμησε και εσύ να βοηθήσετε. Λέει το κάνει από κακό. Μα δεν μπορώ να την έχω συνέχεια μέσα στα αυτιά μου. Έλα τώρα, άσε να κάνει ότι θέλει να τη φύγει και το μεράκι. Όταν γυρίσουμε το ταξίδι θα τη βρούμε μια γκαρσονιερίτσα να την βολέψουμε κάπως. Τι πράγμα? Τι, εδώ μέσα την έχουμε συνέχεια? Αυτό ούτε να το σκέφτεσαι. Άκου καρσονιερίτσα, σιγά μην τη στείλω και σε κανένα οίκο ευκαιρίας. Η Φλόρα δεν φεύγει από εδώ μέσα και αυτό μην τολμήσεις να το ξαναπείς. Καλά, εντάξει. Εγώ φεύγω για τη σχολή, εσύ τι θα κάνεις? Εγώ θα περιμένω λίγο την Έρικα να πάμε στα μαγαζιά και θα μαζέψω και λίγο τη Μαρίνα. Απορώ πως κάθεσαι και βλέπεις αυτό το πράγμα. Πραγματικά απορώ. Ελίμονο, φίλη μου είναι. Αγιά. Πώς είσαι, χρυσό μου? Πολύ καλά, ευχαριστώ, πάω να αλλάξω. Χάλια, χάλια. Πολύ βαριά το πήρε. Πώς να μην το πάρει, κυρία Ντένιμου, όταν ξέρω ότι ο άλλος θα ντυθεί γαμπρός σε 2 εβδομάδες. Να, αυτό να μην το ξαναπείς. Αυτό δεν θέλω να το ακούω. Αυτός ο γάμος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μα τι άλλο να κάνετε, κυρία Ντένιμου, όλα πια τα κάνατε, όλα. Όχι κιόλα. Απόψε έχω καλέσει στο σπίτι μου τον πατέρα της Ξηνής να του πω 2 λόγια. Τι λόγια θα του πείτε δηλαδή? Ξέρετε, υποπτεραρχέ μου, σας κάλεσε απόψε εδώ στο φτωχικό μου, γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να μάθετε πριν γίνει αυτός ο γάμος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάρω το κοριτσάκι σας, τη μήνα μας, στο λαιμό μου. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Και όταν σε αρκετά χρόνια από τώρα θα πάω να τον βρω, τι θα του πω? Ήξερα και δεν μίλησα. Αφορά την κόρη μου? Όχι, προς Θεού. Η μήνα σας είναι ένας άγγελος. Δεν ξέρετε εγώ τι αδυναμία που τις έχω. Για το δικό μου θέλω να σας μιλήσω. Για τον Κωνσταντίνο μου. Εντάξει, τι σας ακούω. Αχ, από πού να αρχίσω, η δόλια μα. Αχ, δεν μπορώ, θα το πω. Ο Κωνσταντίνος μου είναι αναρχοκομμουνιστής. Μη μου πείτε. Δεν σας λέω, αλλά αφού επιμένετε, ο Κωνσταντίνος μου υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών της 17 Νοέμβρη, της 20 Μαΐου και πολλών άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων με ημερομηνία. Δεν πειράζει. Στην ΚΝΕ να μην ήταν. Και άθεος, υποπτεραρχέ μου, άθεος. Μικρός δεν είχε αφήσει εκκλησία που να μην τη συλλήσει. Να σε το άλλο, ανήθικος. Έχει καταστρέψει αυτός καριέρες. Μόλις βλέπει κανέναν καλύτερό του, τον θάβει στην κυριολεξία. Για να καταλάβετε, βλέπετε εσείς κανέναν της προκοπής στο θέατρο? Όχι. Είδατε που σας τα έλεγα? Ναι, αλλά για να το κάνει πρέπει να έχει τις λόγους του. Ας μην φτάσω στο άλλο. Είναι άρρωστος. Άρρωστος? Ναι, το σπλάχνο μου πάσχει από μια βαριά κληρονομική μεταδοτική ασθένεια σεξουαλικής φύσεως. Να, εδώ σας έχω και τη βεβαίωση από του σύγκρου. Ορίστε, σφραγίδα, υπογραφή, όλα εντάξει. Τι να πεις, η μισή καλή κοινωνία σήμερα έχει τέτοιες ασθένειες. Μάλιστα. Και όλα αυτά του έχουν δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, μια δυσλειτουργία, να την πω, ανικανότητα, να την πω, θα την πω. Ο γιος μου δεν μπορεί να κάνει παιδί. Εγώ βέβαια το έχω πάρει απόφαση ότι δεν μπορώ να γίνω γιαγιά, αλλά... Και τι να κάνουμε, αν θέλουν παιδιά ας υιοθετήσουν, λεφτά έχουν. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα κουσούρια τον έχουν κάνει επιθετικό, βάρβαρο. Φυσικά έχουν παίξει το ρόλο τους και τα ναρκωτικά. Ναρκωτικά? 4 αποτοξινώσεις έχει κάνει μέχρι τώρα. Να φανταστείτε, στην Ιθάκη έχω κάρτα μέλους. Αλλά είναι ισχυρό το χτυκιό. Και να πω πως δεν προσπάθησε. Προσπάθησε. Να φανταστείτε τώρα, το έχει περιορίσει σε 10 μυτιές την ημέρα. Τότε είναι σε καλό δρόμο. Και με την αγάπη της μήνας μου θα το κόψει εντελώς. Μακάρι να μπορέσει το κοριτσάκι. Αλλά δεν το βλέπω.
Δεν του αρκεί η αγάπη μιας γυναίκας. Τι θέλετε να πείτε? Αφήστε, δεν θέλω να επεκταθώ. Μα τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Ο μεγάλος καημός, το μεγάλο μαράζι της οικογένειας. Από τι νομίζετε ότι πέθανε ο πατέρας του? Από τι? 20 χρόνια τώρα προσπαθούμε να το κρύψουμε. Αλλά πλέον δεν ελέγχεται. Ο Κωνσταντίνος, ξέρετε, είναι αδελφοί. Αδελφοί? Όχι, και τελειωμένοι λίγο όσο πατάει η μύγα. Αλλά αυτές οι παχές οι μύγες του Αυγούστου. Δεν πειράζει. Και εγώ νόμιζα πως ήταν κάτι σοβαρό. Α, δεν θα ακούσατε τι σας είπα. Σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος είναι γκέι. Αδελφοί, προϊσταμένοι, πουστάρα, πώς το λένε. Αφού δεν ενοχλεί τη μήνα μας, εμάς τι μας νοιάζει? Αφού τα θέλει και σένα ο κόλος σου, χρυσέ μου, πάρτε τον να δω τι θα τον κάνετε. Α, συγχωρείτε κυρία Ντένι μου, έχετε κόσμο, δεν ήξερα. Δεν πειράζει, χρυσό μου, πέρασε. Άλλωστε ο υποπτέραρχος έφευγε. Γιόρισε, ξαναγιόρισε, τραγουδίνε που τόλμησε τον έρωτα να αγγίξει. Βάλε φωτιά και κάψε με, στην αγκαλιά σου άσε με, χώρος που είναι να αρχίσει. Διόρισε, ξαναδιόρισε, τραγούδι είναι που τόλμησε τον έρωτα να αγγίξει. Βάλε φωτιά και κάψε με, στην αγκαλιά σου άσε με. Στοπ, στοπ! Γιατί όταν σας βλέπω θέλω να αλλάξω επάγγελμα? Μπορείτε απλά να διώξετε την Άβα. Δεν χρειάζεται να φτάσετε τόσο μακριά. Δύο λεπτά διάλειμμα για να... και συνεχίζουμε. Εγώ τουλάχιστον, Χρυσή μου, θα βρω δουλειά. Δεν κυκλοφορώ το τηλεφωνό μου στις αντρικές τουαλέτες της Ομόνιας με το σύνθημα. Διάνα, εμείς δεν ξεχωρίζουμε χρώματα και φυλές. Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι και εμείς τους υπηρετούμε χρόνια. Σταματήστε ρε παιδιά, σταματήστε ρε, σταματήστε και δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει τι δώρο θα του πάρουμε για το γάμο. Λοιπόν παιδιά, εγώ λέω να του πάρουμε μια ωραία αντίκα από την Βικτωριανή εποχή. Άσου περισσεύω για μαγείρες και μας λίγα. Σκέφτηκα, ένα ιγκλού ρε, να τους πάρουμε ένα ιγκλού για τις διακοπές. Φύσα, πας καλά ρε σκημό, παιδιά, αφήστε εδώ, προσέξτε. Έχουν περισσέψει κάτι τα σάκια από το γάμο της αδελφής μου από όνειχα. Ναι, κοιτάξτε και θα σας αφήσω κόψω χρονιά. Έλεγα να είναι αντίκα το δώρο, δεν λέει. Παιδιά, το θέμα είναι να πάρουμε κάτι στον άνθρωπο που θα τον ευχαριστήσει. Όπως καλή ώρα την επιστολή αποχώρησης σου δυσκολή. Ακούστε κάτι, ακούστε μια ιδέα. Αν τους παίρναμε τις κατσαρόλες της ελευθεροτυπίας. Παιδιά, ας το ξανασκεφτούμε για την αντίκα. Ένα βικτωριανό πορτρέτο, ας πούμε. Αν τους κάναμε τα έξοδα για μια εβδομάδα στην Τινησία που είναι και πολύ της μόδας. Δεν λέει, έχω πάει. Θα τους φάει και η ζέστη, δεν ξέρετε τι πέρασα, παιδιά, πέρσι. Βρε Μίτσο μου, και εσύ μη θυμίζεις τη Διάνα την Ισία. Μέχρι να βρει τον πρίγκιπα σαν τον Τζάι στη Σαχάρα, την πήδη ξανά λέει παιδουή. Από τότε, σου λέει οι καμήρες, για να ξαπλώσουν με τη μία, αρκεί απλώς να ακούσουν το σύνθημα Διάνα. Διάνα! Καλά, αν δεν θέλετε τις κατσαρόλες, να του πάρουμε κάτι design. Ναι, design έγινε, την φλόρα, ειδικό σου. Πάμε στο Βικτωριανό, να σας πω, κύριε καθηγητά, με τη Βικτωριανή εποχή, πώς θα πάτε? Όχι, αντικατάφυνε, να χαρείτε. Μας ακούγατε, κύριε καθηγητά? Καθηγητής είμαι, παιδί μου, δεν είμαι μαλάκας, για πάμε. Τι έβαμε, κύριε, τι είχαμε τώρα, μας λέτε, είμαστε τιμένοι. Σε τι τίτλεις άμα? Θα το σκέσω! Δεν είναι όλο, δεν συνεχίσουμε. Έτσι όπως είστε, έτσι όπως είστε. Πέρχε. Είπαμε, παιδί μου. Συγγνώμη, το παπά δεν μου βγαίνει ακόμα. Τι θέλετε εσείς εδώ? Με είχε καλέσει η μητέρα σου στο σπίτι και μου είπε κάποια πράγματα. Φυσικά δεν πίστεψα λέξη, αλλά... Τι πράγματα σας είπε δηλαδή? Ψέματα. Όχι, να μου πεις ποιον ταλαντούχο έθαψα εγώ από προσωπική εμπάθεια. Κατονόμασε μου τουλάχιστον ένα! Καλά, απ' όλα αυτό σε πείραξε. Βράσε τι με πείραξε εμένα! Εσύ να μου πεις τι πήγες και είπες στο πεθερό μου! Καταρχάς, δεν αναγνωρίζω τη συγγένεια. Άκου, πεθερό του. Και δεύτερον, να πας να κοιταχτείς και πάρε μαζί σου και τον υποπτέραρχο. Και αν θελήσουνε να τον κρατήσουνε, μην τους εμποδίσεις. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Δηλαδή δεν του είπες όσα μου είπε? Όχι. Βρε, ήρθε εδώ ή δεν ήρθε? Για να είμαι ειλικρινής, ήρθε. Ωραία! Και μιλήσατε. Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Και στα όσα είπατε, αναφερθήκατε και σε μένα. Για να θυμηθώ. Ναι, για θυμίσω. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, αναφερθήκαμε. Ωραία. Και τα όσα του είπες δεν είναι αυτά που μου είπε? Για να είμαι ειλικρινής, όχι.
Τον Τάμεση! Φέρετε μου τον Τάμεση! Συγγνώμη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκορά. Η Μαρίνα. Ναι. Καλησπέρα σας, κυρία Κουντράτου. Λοιπόν, εσύ. Ναι, αγόρι μου. Επειδή έχεις κόσμο. Ναι. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Ναι, αγόρι μου. Θα τα πούμε μια άλλη φορά για την αναβολή του γάμου σου. Αυτό ξέχνα το. Ό,τι και να κάνεις, αυτός ο γάμος θα γίνει που να χτυπιέσαι. Μα για να μην χτυπιέσαι εσύ, μετά το κάνω, αγόρι μου. Ο Κωνσταντίνος. Ναι, γνωριζόμαστε, αλλά επειδή δεν είναι καλό να ανανεώνουμε κάθε τόσο τη γνωριμία μας, λέω να φύγω από το σπίτι σας να μην αλλάζετε και πόρτες. Τι να πω, παιδιά μου. Εσείς ξέρετε το καλό σας. Σιγά να μην το ξέρουν. Αυτά είναι σαν ξαφνιασμένα κοτόπουλα που μπήκε στο κοτέτσι Αλεπού. Ακριβώς μπήκα και δεν πρόκειται να τους αφήσω σε ησυχία. Εσείς εκεί να επιμένετε. Όχι, θα τους αφήσω. Όταν τους βλέπω να μου το παίζουν έτσι άνετοι, μου έρχεται να τους πετάξω στο κεφάλι ό,τι βάζω μου άφησε άσπαστο η Μαρούσκα. Παιδί μου, αυτή είναι τρελή και παλαβή ο ένας για τον άλλον. Όλοι το βλέπουν εκτός από τους ίδιους. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό για να τους αφυπνήσει, τουλάχιστον τη Ζαβή. Έννοια σου. Και εδώ το έχω. Τι είναι αυτό? Εισιτήριο για το τρίγωνο των Βερμούδων. Αν δεν την κάνει να συνέλθει και αυτό, τότε. Καλημέρα σας, κύριε Ντένι, δεν σας περίμενα. Αχ, ναι, Χρυσό μου, με έμπλεξε και εμένα με τις ετοιμασίες του γάμου. Κοντοζυγόνι, βλέπεις. Καταλαβαίνω. Για να έλαβα να μοιράσω προσκλήσεις. Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα γινόμουν και κούριερ της κυρίας Αγγελοπούλου. Εδώ σου έχω και το δικό σου προσκλητήριο. Προσκλητήριο μου έπεσε απ' τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω. Μην ψάχνεις για χαρτάκι για δεξίωση, μετά θα γίνει εγκλειστό. Όχι, δεν. Πάντως με τιμάει η πρόσκλησή σας, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω. Ναι, καταλαβαίνω, Χρυσό μου, καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνετε? Νομίζετε πως με νοιάζει? Όχι, Χρυσό μου, απλώς εκείνη την ώρα θα έχεις δουλειά. Αυτό ακριβώς. Α, να μην το ξεχάσω, Βρετόλη. Ανέβες τον κύριο Κασιμάτη, γιατί εγώ δεν έχω το θάρρος. Και κανόνισε να βγάλουμε το γάμο σε απευθεία σύνδεση. Εντάξει, να το πω, να δω τι θα μου πει. Τι θα σου πει? Το μικρότσικο, γιατί τον έβγαλε. Άντε, μην τα πάρω τώρα και ανέβω πάνω και δεν ξέρω και σε τι κατάσταση θα τον βρω. Έμα, δεν βλέπεις και ξεκουμπώνει το παντελόνι του και μου βρήκε δουλειά ο κύριος. Εμένα με θέλει τίποτα άλλο, γιατί. Α, ναι, Χρυσό μου, αν δεν σε πειράζει, μπορείς να στείλεις κάμαρες στο γάμο του Κωνσταντίνου. Αν δεν σε πειράζει, φυσικά. Εμένα, τι να με πειράξει, μόνο κάμερες, γερανούς ολόκληρους. Τόλι, κανόνισε τις καλύτερες κάμερες για το γάμο του κυρίου Μαρκορά και τώρα με συγχωρείτε. Είσαι εντάξει, Χρυσό μου. Γιατί να μην είμαι, δεν καταλαβαίνω, συνέβη κάτι. Ήρεμα το πήρε. Να σου βάλω την πορτοκαλί κορδέλα ή την πλερουά. Ασυχτέρω, όλη μου χρήτσα, κατά μέρα μπροστά από μου. Πολύ ήρεμα. Καλά πάμε. Πάρα πολύ καλά. Βαγγελή, σήκωσε το, σε παρακαλώ. Ρώτα ποιος είναι, γιατί έχω μια κουβέντα εδώ. Ναι. Τόλι. Έλα. Από ένα πολυδύναμο, λέει. Δεν καταλαβαίνω. Α, μισό λεπτό, κυρία Ντένι, με συγχωρείτε. Κάτω σκλάς. Μια κλίση τώρα. Πολύ καιρό με ταλαιπωρούμε. Ναι. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να χαίρεται τόσο πολύ που έχει μπλεξίματα με την αστυνομία. Πώς τα λες, ρε, πώς τα λες. Λοιπόν, άκου, κατά τις 9 έχω περιπολία κοντά στο σπίτι σου. Να ανέβω για ένα καφέ. Μα φυσικά, εννοματάρχα μου, το συζητά. Άντε, ρε παιδί μου, τελείωνε 10 ώρες. Έτσι, ρε παιδί μου, μιλάω για αυτή την κλίση. Προσπαθούν να μου τη σβήσουν. Κάνε παραπέρα. Ναι, εδώ είναι μια. Ναι, όπως τα είπαμε, ναι. Άντε, γεια σας, γεια. Τι θες, παιδάκι μου, λύσαξες. Έχουν περάσει 2 ώρες και μου κάνεις την Κινέζα. Τον Κινέζο, σε παρακαλώ, και δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεσαι. Στο προσκλητήριο αναφέρομαι, που μου το υποστήριζες κιόλας το κάθαρμα, κατάλαβες. Έχει το θράσος να μου στείλει και προσκλητήριο. Με θέλει παρόν στο γάμο του, Τόλι, το καταλαβαίνεις. Παρούσα είναι και μην πας, δεν σε αναγκάζει κανένας. Σιγά πάνω από τα μούτρα του, δεν σφάξανε. Καλά, εγώ πάω τώρα. Τόλι, Τόλι. Μήπως να πάω. Άσε, δεν τα αντέξεις. Θα πάω, Τόλι, θα πάω. Δεν πρόκειται να του δώσω εγώ τη χαρά να νομίζετε υποφέρω. Εκεί θα είμαι πρώτος στα σίδη για να με βλέπει και να ξέρει τι έχασε. Μη σου πω ότι θα πάω να κατσικωθώ δίπλα στην άλλη για να βλέπουν όλη τη διαφορά. Και τι θα καταλάβεις? Θα το καταστρέψω το γάμο, αυτό θα καταλάβω. Και μετά εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου. Εγώ θα είμαι κερδισμένη, Τόλι, όχι αυτός. Μαρινάκη,
Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός χαμογελάει. Να γελάει ο Θεός με τα μούτρα του, που πολύ θα χαρώνει τα δοξαυνιασμένα όταν θα μπαίνω στο σπίτι του με το πανάκριβο δώρο μου. Έτσι για να καταλάβει ότι τον έχω και χεσμένο και κατουρημένο. Ό,τι αγαπούσα ήταν ένα ψέμα, έμοιαζε με πρόβα νηθίκου. Καλά, αφού το ζητάει η μέρα, να μην μιλήσω. Κωνσταντίνε, παιδί μου, πολύ οξύθυμο σε βλέπω. Σημαίνει τι το ανησυχητικό. Μπάμπα, ιδέα σας. Μην κουνιέσαι, Χριστιανή μου. Και σου βλύσω κανένα μπούτι και μετά μας λέει ο γαμπρός ότι σε παραδώσαμε λατομπατικιά. Έτσι, Κωνσταντίνε. Καλό. Έτσι. Άντε, ρε Μαριάτη, τελείωνε. Τώρα, παλικάρι μου, τελειώνω. Κωνσταντίνε. Συγγνώμη, μπαμπά. Και αυτή η μάνα σου, δύο νηφικά έστειλε και αυτά ήταν. Στο ένα χώραγα εγώ η Μαριάνδη και η Τζέση Παπουτζή και στάλω με το ζόρι το πόδι της Βερόνικας Αριέντζη. Ούτε επίτηδες να το έκανε. Επίτηδες το έκανε. Ξεχάσαμε πριν τα παρανυφάκια. Ρε Φλόρα μου, μήπως το ξεχνάγανε και αυτό. Λίγο ντεμόντα μου κάνει. Σκάσε εσύ. Λοιπόν, κοίταξε, συμπέθερε. Αύριο θα πάμε πρωί-πρωί σε αυτό το χωριό, εκεί στη Βάρη, το παιδικό χωριό, το Σος, πώς κατά το λένε, να πάρουμε ένα. Για να μας κάνει και καμία δωρεά, θα μας δώσουν 5-6. Ναι, να έχουμε να συναλλάζουμε. Ποιο είναι, βρε Φλόρα μου, τα παιδιά από τη σχολή είναι. Λοιπόν, θα έρθουν με τον Πέτρο να φέρουν τα δώρα. Ήταν ανάγκη τώρα. Σκάσε, ρε παπάρι. Δώρα σου φέρνουν, δεν θα σε βρίσκουνε. Τι έγινε, προπονήσε για το πρώτο βράδυ. Ναι. Μαριάτη, κόφτω. Άντε, κυρία Φλόρα, με να τον παντρέψει να πάρεις και εσύ σειρά. Σκασμένο. Κυρία Φλόρα, μπορεί να παντρεύεται πρώτος και να είναι και μικρότερος, αλλά να μην τον αφήσει έτσι, να τον κάνει να σε πρικίσει, τα ακούς. Φλόρα, και εσύ μήνα μου τον νου σου με τον Βούρδουλα να τον έχεις. Όχι πολύ λάσκα. Γιατί όπως έλεγε και η γιαγιά μου, η μόνη γυναίκα που ξέρει πού βρίσκεται ο άντρας της κάθε βράδυ είναι η Χείρα. Τι κάνουν τα αντίθα σανιάτα. Να εδώ στις χαρές του δασκάλου. Εσείς νεαρέ μου, δεν σκεφτήκατε ποτέ το γάμο. Μα φυσικά. Και τι κάνατε. Ξάπλασα μέχρι να μου περάσει. Τι θα γίνει, περιμένουμε κι άλλους από τη γειτονιά. Χαρές έχουμε, βρε, ο κόσμος έρχεται και σου παίρνει δώρα. Το ζητάει η μέρα. Καλά, αφού το ζητάει η μέρα. Καλή κυρία μου, δουλειά του. Δεν θα το πιστέψετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μήπως είπα στο κάτι. Ναι, ένα γάμο. Έλα, βρε, Μαρινάκη μου, έλα, πέρασε. Σε περίμενα αργότερα. Την περίμενε. Σιγάρεση με το μαλακό. Ναι. Έφερα και εγώ το δώρο, να σε ευχηθώ. Κωνσταντίνε, μωρό μου, η Μαρίνα. Η Μαρίνα, τι κοιτάς. Ναι. Να ζήσετε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουντουράτου, επίσης. Αχ, μπαμπά, έλα τα καλέ μου. Θα σου συστήσω την κυρία Κουντουράτου, πολύ καλή μου φίλη, και βεβαίως θα την ξέρεις από την τηλεόραση. Μα φυσικά, τι κάνετε. Να σας ζήσω, μέσα από την καρδιά μου. Μπρε Κωνσταντίνη, γιατί δεν λέγατε και στην κυρία Κουντουράτου να σας στεφανώσει. Προηγείται ο Πέτρος. Λέει, προηγείται ο Πέτρος. Τι δηλαδή, αλλιώς εγώ τι, δεν είχα πρόβλημα. Ούτε κι εγώ. Τυπικό ήταν το θέμα. Βρε Μαρινάκι μου. Τι είναι μήνα μου. Ωραί, μέρες ήθελα να σου το ζητήσω. Να έχουμε μείνει κάτι έτσι τελευταία ψώνια. Και θα ήθελα να κατεβούμε στα μαγαζιά. Να, τώρα θα ήθελα να κοιτάξω το φόρεμα και τη δεξίωση. Έτσι ένα δώρο του Κωνσταντίνου. Μου πεις και σε μια γνώμη που ξέρεις. Τι ξέρω εγώ. Τι ξέρει η κυρία Κουντουράτου, μήνα μου. Τι είναι αυτά που λες. Τα μαγαζιά, αγάπη μου. Τα μαγαζιά. Και βέβαια με μεγάλη μου χαρά. Μόνο που τώρα πρέπει να πηγαίνω γιατί έχω και δουλειές. Και πάλι να ζήσετε, μήνα μου. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Έλα, σε ξεβγάλω. Να ζήσετε και πάλι, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Κουντουράτου. Πάμε! Ναι! Γεια σας! Άντε, κορίτσι μου, και στα δικά σου με το καλό! Ναι, και θα προκόψω ποιος σε κάνει δούλα και κυράτα. Άντε, παιδά! Δάσκαλε, τι έγινε. Γιατί πίνεις έτσι.
Το ζητάει η μέρα. Άστι, ρε παιδάκι μου, άστι μπουκάλα μου, τη ρίμαξες. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουντουράτου. Τι θέλες, παιδί μου, να σου πει ο άνθρωπος, αφού του ευχήθηκες, τι θέλες να σου πει? Τίποτα να μου πει, να το βουλός μου και μούτρα να μου πει. Άστο, ρε παιδάκι μου, θα σε πειράξει, σου λέω. Και δεν με πείραξε, ρε τόλου που δεν τα μούτρα του. Εκεί που είπα την ταραχή, ήταν που πήγα και είδα την άλλη με τον ηθικό. Ας το κοριτσάκι μου, κυρέμισε, σε παρακαλώ, ηρέμισε. Και το χειρότερο, της πήγαινε κιόλας. Όχι, τι πατάμε. Έλα, κοριτσάκι μου, για ύπνο και αύριο εμείς να πάμε να της το σκίσουμε, ναι. Να μάθει αυτή. Να μάθει αυτή. Πάμε τώρα. Άντε, γιατί θα αρχίσω να παρανείς ειρήνη σε λίγο. Άντε. Τόλι. Έλα. Ξέρει γιατί αυτός δεν πρόκειται να πάθει την αρρώστια των τρελών να γελάζει. Γιατί, παιδί μου? Γιατί είναι γούρ.